Παραδοχή ΔΕΔΕ και τις ασυντήρητες εδώ και δεκαετίες γέφυρες σε όλη τη χώρα, με το αρμόδιο Υπουργείο να επισπεύει διαδικασίες για την κατάρτιση ενός γενικού πλαισίου για τη συντήρηση γεφυρών και τεχνικών έργων. Όντως υπάρχει θέμα σε σχέση με το καθεστώς και τον κανονισμό συντήρησης των γεφυρών. Αυτή την περίοδο λοιπόν οι υπηρεσίες του Υπουργείου βρίσκονται στη φάση σύνταξης κανονισμού που θα μπορέσει να αποτελέσει ένα γενικό πλαίσιο για τη συντήρηση των γεφυρών όχι μόνο στα έργα που είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών, αλλά στο σύνολο των έργων της χώρας. Γίνεται μια τεράστια δουλειά, η οποία θα πρέπει να έχει γίνει εδώ και δεκαετίες. Όπως υποστηρίζει ο Γιώργος Δέδες, προβλήματα καταγράφονται στα παλαιότερα έργα, στα οποία δεν υπήρχε η πρόβλεψη γύρω από τη συντήρησή τους, όπως συμβαίνει σήμερα στα έργα νεότερης γενιάς. Όπως και εσείς σωστά είπατε, αρκετά επίγουσα η ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ενιαίο πλαίσιο για δήμους, περιφέρειες, για όλους τους φορείς τέλος πάντων που είναι αναθέτουσες αρχές σε δημόσια έργα, ώστε να γνωρίζουν επακριβώς το καθεστώς και τους κανονισμούς για τη συντήρηση των γεφυρών. Την ανάγκη να προχωρήσουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις τονίζει ο τεχνικός κόσμος του νησιού με φόντο τη διάβρωση του οπλισμού, την αποσάθρωση σκυροδέματος, τις τρύπες και τα σίδερα που έχουν φανεί σε τσιμεντένιες γέφυρες, με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές στη γέφυρα του ΒΟΑΚ, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, όπως και στη γέφυρα στο ύψος του Κατσαμπά. Γιατί εδώ έχουμε και ένα έντονο διαβρωτικό περιβάλλον στην Κρήτη. Οπότε θα πρέπει η πολιτεία να σκύψει αυτό το θέμα για να μπορέσουν να έχουν ένα χρόνο ζωής και να παραταθεί ο χρόνος ζωής τους με συντηρήσεις και ενδεχομένως και ενισχύσεις όπου αυτό απαιτείται. Αυτή τη στιγμή η γέφυρα έχει υποστεί μεγάλη βλάβη στον οπλισμό, στα μπετά και στα σίδερα. Πιστεύω ο αρμόδιος φορέας που είναι για αυτά να περάσουν να τα δουν οι μηχανικοί τους. Διότι είναι πολύ επικίνδυνο και κομμάτι να φύγει. Τον φάκελο ασυντήρητες γέφυρες στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης άνοιξε πρόσφατα η Crete TV. Και όλα αυτά λίγους μήνες μετά το τραγικό περιστατικό κατάρρευσης της γέφυρας Μοράντι στη Γένοβα της Ιταλίας με τους δεκάδες νεκρούς. Φτάσαμε στον κανονισμό επιθεώρησης και συντήρησης φραγμάτων, ένα άλλο κεφαλαιόδες ζήτημα. Τώρα πια και με βάση τις νέες αναγκαιότητες προχωράμε γρήγορα σε αυτό ώστε να δοθεί ο μπούσουλας ακριβώς για τα παλαιότερα τεχνικά έργα και τις γέφυρες που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες χωρίς να έχουν συντηρηθεί, δημιουργείται ακριβώς αυτός ο κανονισμός. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση έργων συντήρησης, ο Γιώργος Δέδες απάντησε. Και ανάλογα με τα προβλήματα που διαπιστώνονται, όταν και όπου διαπιστώνονται, θα υπάρχουν και τα ανάλογα κονδύλια για την αντιμετώπιση τους.